έχει την εξής ιδιαιτερότητα. Έτσι, είναι σε μία πόλη που είναι η πρωτεύουσα της Μακεδονίας, τουλάχιστον τα ελληνικά χρόνια και μετά. Αλλά το βασικό στοιχείο είναι ότι είναι η μόνη πόλη. Και αυτό είναι το brand name αυτής της πόλης. Στην Ελλάδα, στον σημερινό ελληνικό χώρο, που έχει διαστάσεις μιας μεγάλης οικουμενικής ελληνικής πόλης. Δηλαδή, σαν κάτοψη, σαν σχέδιο, σαν πολυοδομία, σαν διαστάσεις στον χώρο, μόνο η Πέλα μπορεί να συγκριθεί με πόλεις όπως η Αλεξάνδρεια, οι Αντιόχειες ή οι Σελεύκειες. Ήταν πολλές αυτές, όπως και οι Αλεξάνδρες. Αυτό λοιπόν είναι το τουριστικό, να το πω, να είναι για αυτή την πόλη, γιατί πρέπει για τους χώρους να βρίσκουμε τι διαφέρει από τους άλλους. Τώρα, το άλλο ενδιαφέρον στοιχείο είναι βέβαια ότι στην πόλη γεννήθηκε στην Πέλα, γεννήθηκε ο Αλέξανδρος, όπως και γεννήθηκε ο Φιλίππος. Και τα δύο είναι βασικά στοιχεία για την φυσιογνωμία της προβολής και τον τρόπο που θα προβάλλει κανείς στην Πέλα. Το μουσείο είναι καινούριο, έγινε το 10, έχει γίνει η μόνιμη έκθεση, ωστόσο έχουμε να κάνουμε αρκετή δουλειά ακόμα. Εδώ στην είσοδο πρέπει να βάλουμε άλλο τυποκοπτικό υλικό. Αυτό είναι πρόχειρο για να γίνει η έκθεση και να λειτουργήσει τότε. Θα αφιερωθεί στον Αλέξανδρο, θα έχουμε δικές του εικόνες, όπως αυτός αποτυπώνεται στην τέχνη των λαών και τα διάφορες παραστάσεις, ώστε να φαίνεται πόσο αγαπητός είναι. Βγαίνουμε και από εδώ, αν θέλετε. Και έχουμε μία δράση μέσα από το εγκεκριμένο ΕΣΠΑ, δηλαδή με θύματα που έχουμε, την άνοιξη που κάνουμε μία περιοδική έκθεση στον Πάνω Μοροκό, στην οποία θα φέρνουμε πράγματα και από τις Αγίες και από την Παϊδέ και από την Βεργίνα, που είναι καινούργια πράγματα της Αυρή, που δεν έχουν φανεί ακόμα στην Ελλάδα, και τα οποία τα είχαμε πάρει στο Σμόλιαν πέρσι, στη μεγάλη έκθεση που έγινε τον Ηρακλή στο Μεγάλο Αλέξανδρο, και κάποια από αυτά και στο Λούβρο. Αλλά πράγματα της εφορίας μας, τα πιο πολλά είναι στο Σμόλιαν. Ναι, πάντως εδώ αυτή τη στιγμή τα ευρήματα είναι από τον αρχαιολογικό χώρο. Αυτή τη στιγμή λειτουργεί σαν μουσείο του αρχαιολογικού χώρου. Η άλλη δράση είναι για να ανεβάσουμε την επισκεψιμότητα. Να του δώσουμε δηλαδή μια περιοδική έκθεση που θα δημιουργήσει μια κινητικότητα μεγαλύτερη από αυτή που υπάρχει. Θέλω να πιστεύω. Αυτό παιδί και την ίνταξη είναι ένα μεγαλύτερο πρόγραμμα προβολή του Λεό. Είναι αυτή η ωραία συνέργεια των Δήμων τη περιοχή. Πρέπει να δουλέψουμε. Τώρα σα κάνω λίγο προσωπική ανάλυση, όχι αυστηρά αρχαιολογική. Η ιδέα τη εφορία και των Δήμων με του οποίου έχουμε πολύ καλή συνέργεια είναι ότι πρέπει να κάνουμε ένα κύκλο Αιγές, δηλαδή Βεργίνα, Βέρεια Μίεζα, Έδεσα, Πέλα. Και Γιαννιτσά με τα μουσουλμανικά και Βέρεια με τα βυζαντινά. Εγώ είμαι και των Βυζαντινών προϊσταμένη. Οπότε ο στόχος είναι να φτιάξουμε ένα τόξο που να γίνει ελκυστική η κίνηση των επισκεπτών, ώστε να πετύχουμε και μια-δυο μέρες παραμονή στις περιοχές. Τώρα δεν υπάρχει μια σύνδεση όχι, αυτό δεν υπάρχει. Όπως και ο μεγάλος όγκος τουριστών που έρχεται στην Καλκιδική Θεσσαλονίκη. Δεν είναι. Γίνεται με κάποιο τρόπο. Γίνεται, αλλά πρέπει να είσαι. Όχι, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Δηλαδή το ελληνικό δημόσιο έχει επενδύσει πάρα πολλά χρήματα στην Βεργίνα, στην Αγία Μίνα. Με μονομένα. Δεν υπάρχει σύνδεση. Πρέπει να αντικατασταθεί το δίκτυο. Να σας πω δύο πράγματα. Και σε αυτό μπορεί να είναι πολύ βασικά για αυτό. Το ένα είναι το θέμα του πότε ανοίγουν τα μουσεία. Διότι αν ξεκινήσεις από αυτό, καίει. Το έλεγα προχθές στον κύριο Καραχάλιο από τον Ιδρυτή.